Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Τα είπαμε. Είστε καλά. Έχω και τους συνεργάτες μου μαζί. Ωραία. Θα τα πούμε. Να σας πούνε ένα γεια. Γεια σας, κύριε Τσαβάνη. Πώς είστε? Χαίρετε, κύριε Καλογύρη. Καλή χρονιά. Είστε καλά. Ελάτε, περάτε από εκεί. Κύριε Πρόεδρε, ζήτησα να σας συναντήσω προκειμένου να εκφράσω την αγωνία και τον βαθύτατο προβληματισμό μου για φαινόμενα που διαταράσσουν την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος. Ως γνωστόν, η ελληνική δημοκρατία παραμένει κράτος δικαίου. Αυτό δεν είναι αδιαφυσβήτητο. Αυτό δεν μπορεί κανείς, πιστεύω, να το αμφισβητήσει. Ως εκ τούτου, φρονώ ότι έχει έρθει η ώρα το πολιτικό σύστημα της χώρας μας να αναλάβει τις ευθύνες που το αναλογούν και να έρθει στο ύψος των περιστάσεων. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την πρωτοβουλία της συνάντησης και για την ενημέρωση που φαντάζομαι τη συζήτηση που θα έχουμε στη συνέχεια. Όπως ξέρετε, επιδιώκω την επικοινωνία με τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Το θέμα των παρακολουθήσεων, στο οποίο φαντάζομαι κυρίως αναφέρεστε, έχω τοποθετηθεί ως προς αυτό, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μου. Και είναι ένα σοβαρό ζήτημα, για το οποίο, γιατί συνδέεται, άπτεται τόσο της λειτουργίας των θεσμών, όσο και της ποιότητας της δημοκρατίας μας. Όταν τοποθετήθηκα, είχα εκφράσει την ανησυχία μου και την ανάγκη διαλεύκανσης αυτής της υπόθεσης, πάντα σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. Όπως είπατε κι εσείς, είμαστε ένα κράτος δικαίου και οι θεσμοί λειτουργούν. Για το ζήτημα αυτό, κατά περίπτωση, ασχολούνται, είναι αρμόδιες, η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή, η αρχή η ΑΔΑΕ, φυσικά η Βουλή, που κάνει τον έλεγχο, και οι δικαστικές αρχές, τις οποίες κατά ένα μέρος έχει αχθεί άλλωστε αυτή τη στιγμή. Οι νόμοι, το Σύνταγμα και οι νόμοι προβλέπουν την διαδικασία άρσης του απορρίτου, καθώς και την ενημέρωση των ενδιαφερομένων. Στη συγκυρία που διανύουμε, που είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, και στο διεθνές περιβάλλον που βρισκόμαστε, έχουν καθήκον οι αρμόδιες αρχές να προστατεύουν τόσο το αγαθό της εθνικής ασφάλειας, όσο και τα δικαιώματα των πολιτών. Είναι μια δύσκολη στάθμιση, έχει κόστος, αλλά βέβαια είναι και αναγκαία. Νομίζω θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η δημοκρατία μας έχει βάθος και συνέχεια και η Ελλάδα έχει εδρεωμένη τη θέση της και την αναγνώρισή της στην ευρωπαϊκή οικογένεια και είναι χρέος όλων μας, στο μέτρο που αναλογεί στον καθένα θεσμικά, να υπερασπιστεί, να προστατέψει αυτό το πολύτιμο κεκτημένο, γιατί είναι θέμα σεβασμού και στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι σε κρίσιμες περιόδους δοκιμάστηκαν και επέδειξαν ωριμότητα και αντοχή. Και στις επαφές που είχα σε πρόσφατες μετακινήσεις μου στο εξωτερικό, διαπιστώνω και αντλώ, έτσι μπορώ να πω, προσδοκίες για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια, για τη χώρα μας, η οποία μπορεί να επιδείξει, έχει να επιδείξει πολλά σε τομείς κρίσιμους, όπως είναι η ενέργεια, το περιβάλλον, οι ψηφιακές υπηρεσίες, η εκπαίδευση, θέματα για τα οποία ελπίζω ότι θα μας δοθεί ευκαιρία και με τα υπόλοιπα να συζητήσουμε κατηδίαν στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.